Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σειρά συναντήσεων με μέλη της κυβέρνησης θα έχει ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μετά τις γιορτές για την επιτάχυνση της πορείας του κυβερνητικού έργου σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Διευθυντής του Πολιτικού του Γραφείου Αντώνης Λιβάνης έστειλε επιστολή σε όλους τους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς, στην οποία τονίζει ότι μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να έχουν ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για το νομοθετικό έργο και την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων στον τομέα τους που αφορούν το διάστημα μέχρι τις προσεχείς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός από τις 2 Ιανουαρίου θα αρχίσει να συζητά τις προτάσεις των Υπουργών σε κατηδίαν συναντήσεις που θα έχει με τους υπευθύνους των συντονιστικών οργάνων, προκειμένου να γίνει ο τελικός καθορισμός της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο Κοσκοτά κατέθεται μέχρι αργά απόψε ο Υπουργός Προεδρίας Μένιος Κουτσόγιωργας. Ο κ. Κουτσόγιωργας, σε δηλώσεις του πριν καταθέσει την Εξεταστική Επιτροπή, διαβεβαίωσε ότι η αλήθεια θα λάμψει πολύ σύντομα και τόνισε ότι θα υποβάλει στην Εξεταστική Επιτροπή 2 αιτήματα. Τη δημόσια συνεδρία της Επιτροπής, ώστε ο ελληνικός λαός να μαθαίνει όλη την αλήθεια και να πάψει να δημιουργείται παραπληροφόρηση και σύγχυση στην κοινή γνώμη. Και την κατά αντιπαράσταση εξέτασή του, εφόσον υπάρχουν αντιφάσεις στην κατάθεσή του και στην κατάθεση οποιοδήποτε άλλου μάρτυρα. Στη δήλωσή του, ο κύριος Κουτσόγιωργας τόνισε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Τράπεζα Κρήτης και τον Κοσκοτά γενικότερα έως τις αρχές Ιουλίου 1988, οπότε ασχολήθηκε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με αρμοδιότητα τον συντονισμό θεμάτων της εσωτερικής πολιτικής. Οφείλω επίσης να καταθέσω, συνεχίζει στη δήλωσή του ο κύριος Κουτσόγιωργας, ότι ουδέποτε άσκησα άμεση ή έμεση πίεση ή παρέμβαση για την παρεμπόδιση του ελέγχου προς το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ή προς οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο της. Ούτε εγώ προσωπικά, ούτε άλλο κανένα κυβερνητικό στέλεχος. Για αυτούς τους λόγους, πρόσθεσε ο κύριος Κουτσόγιωργας, θεωρώ υποκρισία την προσπάθεια από όψιμους τιμητές που με το πρόσχημα της κάθαρσης επιχειρούν να μετατοπίσουν τις ευθύνες σε εκείνους που δεν τις έχουν για να υπηρετήσουν και να εκμεταλλευτούν προσωπικές και άλλες σκοπιμότητες, είτε αυτοί ανήκουν στους αντιπάλους είτε αλλού, όπως επίσης είναι υποκρισία και η σημερινή στάση όλης της αντιπολίτευσης που τήρησε απόλυτη σιγή 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι την αποκάλυψη του σκανδάλου Κοσκοτά. Ο Υπουργός Προεδρίας, καταθέτοντας την Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα και διεξοδικά στις ενέργειες της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά για την διενέργεια ελέγχου στην Τράπεζα Κρήτης. Από τον Ιούλιο, είπε ο κ. Κουτσόγιωργας, ο ίδιος και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας επέμεναν να υλοποιηθεί η απόφαση του Πρωθυπουργού για έλεγχο σε βάθος, παρά το γεγονός ότι κανένα αποδεικτικό στοιχείο για παρανομίες στην Τράπεζα Κρήτης δεν είχε προσκομιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ο κ. Κουτσόγιωργας, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είπε ότι αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο του εγγράφου της Μέρι Λίντς, έγιναν δεκτές οι εισηγήσεις του κ. Χαλικιά. Αποφασίστηκε η επίσπευση των διαδικασιών, δόθηκε εντολή στον κύριο Χαλικιά να καταθέσει αυθημερών μηνυτήρια αναφορά για τα αδικήματα που προέκυπταν και αποφασίστηκε ο διορισμός του Επιτρόπου στην Τράπεζα Κρήτης. Βασική επιδίωξη όλων των συζητήσεών μας, συνέχισε ο κύριος Κουτσόγιωργας, ήταν η εξέβραση πρόσθετων έμεσων τρόπων ελέγχου της Τράπεζας Κρήτης έναντι των υφισταμένων περιορισμών στον έλεγχο, στην αιτία του απορρίτου και της ελλείψεως επιβαρυντικών στοιχείων από τα ελεγκτικά όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος και τους ορκωτούς λογιστές για λήψη σοβαρότερων μέτρων. Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών για τις σχέσεις του Κοσκοτά, ο κ. Κουτσόγιωργας είπε ότι τον έφερε στην Ελλάδα και τον προώθησε ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Πέντζας, τον οποίο ο Κοσκοτά στη συνέχεια τον διόρισε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κρήτης. Επίσης, ο κ. Κουτσόγιωργας, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, αναφέρθηκε στις σχέσεις του Κοσκοτά με άτομα του περιβάλλοντος του κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Κουτσόγιωργας ζήτησε επίσης από την Εξεταστική Επιτροπή την κατά αντιπαράσταση εξέτασή του με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας Δημήτρη Χαλικιά. Αναφερόμενος στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ο κ. Κουτσόγιωργας είπε ότι αποτελεί φωνή διαμαρτυρίας για όσα κατά τρόπο ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο, μεθοδικά και οργανωμένα, εκτοξεύθηκαν κατά του προσώπου του και συνεχίζουν να εκτοξεύονται. Η Τράπεζα της Ελλάδος διέψευσε σημερινά δημοσιεύματα ότι δήθεν διεκόπη ο έλεγχος που έγινε στην Τράπεζα Κρήτης κατά το πρώτο τετράμινο του 1987. Καμία ανάμειξη ή παρέμβαση στο διορισμό του Σταμάτη Καμπάνη στην ελληνική βιομηχανία όπλων δεν είχε ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού Θόδωρος Στάθης. Ο κύριος Στάθης, ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας το 1986,
είχε αποφασίσει την αντικατάσταση του Βικέντιου Αρσένη στη διοίκηση της ΕΒΟ, επειδή προέκυψαν προβλήματα συνεργασίας μαζί του στην υλοποίηση της πολιτικής που είχε αποφασιστεί για την αμυντική βιομηχανία. Η επιλογή του διορισμού του Σταμάτη Καμπάνη το 1986 από τον κύριο Στάθη έγινε με γνώμονα και μόνο τα τυπικά του προσόντα. Υπενθυμίζεται ότι είχε διατελέσει για πολλά χρόνια διευθυντής χημικής βιομηχανίας στον Καναδά. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν το πρωί στην ένατη ανακρίτρια τα πρώην στελέχη της ελληνικής βιομηχανίας όπλων Δημήτρης Κυριακαριάνος και Ιωάννης Παπαδόπουλος. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Πέμπτη. Εξάλλου, όπως δήλωσε ο συνήγορος του κατηγορουμένου Σταμάτη Καμπάνη, ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής βιομηχανίας όπλων θα εμφανιστεί αύριο στην ανακρίτρια προκειμένου να απολογηθεί. Όπως έγινε γνωστό, απορρίφθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή η αίτηση αποφυλάκησης του επιχειρηματία Αργύρη Σαλιαρέλη. Ιστορικό γεγονός πανευρωπαϊκής σημασίας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας στον πολιτικό διάλογο που άρχισε σήμερα στις Βρυξέλλες μεταξύ ΕΟΚ και Ιουγκοσλαβίας. Η έναρξη του διαλόγου αυτού έγινε από τον κύριο Παπούλια, με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Συμβουλίου Υπουργών της Κοινότητας, και από τον Ιουγκοσλάβο Υπουργό Εξωτερικών Λουντομίρ Λόντσαρ. Ήφεση παρουσιάζει από χθες κακοκαιρία, αλλά στη Βόρεια Ελλάδα εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Η συγκοινωνία γίνεται με δυσκολία και μόνο με αλυσίδες στους εθνικούς δρόμους από τη Λάρισα προς Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Φάρσαλα και Κοζάνη, καθώς και στους δρόμους που συνδέουν τη Θεσσαλία με την Ήπειρο. Από τις χιονοπτώσεις έχουν αποκλειστεί πολλές περιοχές, ενώ τα αρμόδια συνεργεία των νομαρχιών καταβάλουν έντονες προσπάθειες για τη διάνοιξη των δρόμων. Με απόφαση της Ομάρχου Σερών κυρίας Μητώση, δεν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία του νομού. Περισσότερα όμως για την εξέλιξη του καιρού θα παρακολουθήσετε στο τέλος του δελτίου από το μετρολόγο μας. Σε υψηλά επίπεδα κοιμάθηκε σήμερα η ατμοσφαιρική ρήπανση στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΠΕΡΠΑ, για αύριο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της βιομηχανικής παραγωγής, καθώς και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επιχειρηματιών στην ελληνική οικονομία, ήταν τα αποτελέσματα του σταθεροποιητικού προγράμματος που εφήρμοσε η κυβέρνηση την τελευταία διετία. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο Παρίσι. Το νέο πρέσβη της Αλβανίας στη χώρα μας, η Ζεντίν Χακντίνη, δέχθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς. Ο κ. Αλευράς αποδέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί επίσημα την Αλβανία επικεφαλής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας. Επίσης, ο κ. Αλευράς δέχθηκε τον αποχωρούντα πρεσβευτή της Ιταλίας, Μάρκο Πίζα. Από την κυβέρνηση έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό επανέλαβε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Άκης Τσοχατζόπουλος σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των Δήμων και Κοινοτήτων της Αττικής. Η καθιερωμένη ετήσια Χριστουγεννιάτικη Παιδική Γιορτή έγινε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαλτζετάκη. Λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαθεοδόρου. Με χαρούμενες παιδικές φωνές γέμισε σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο. Περίπου 450 παιδιά από 15 ιδρύματα του Λεκανοπαιδείου Αττικής, που επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας Προνοίας, βρέθηκαν σήμερα στην αίθουσα τελετών για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Η παιδική χοροδία του Ιδρύματος Αγίας Τριάδας Νέων Λωσίων έψαλε κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Η χαρούμενη νότα συνεχίστηκε με δημοτικούς χώρους που χόρεψε συγκρότημα του Ινστιτούτου Ερευνών και Διάδοσης Ελληνικών Χωρών. Στη συνέχεια, οι μικροί προσκεκλημένοι παρακολούθησαν παράσταση του Θεάτρου Σκιών του Ευγενίου Σπαθάρη, που κάθε χρόνο συμμετέχει αφιλοκερδώς στη γιορτή και χαρίζει άφθονο γέλιο στα παιδιά. Η παιδική γιορτή έκλεισε αφού γεύτηκαν τα παιδιά τα μεζεδάκια του πλούσιου μπουφέ και μοιράστηκαν δώρα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Χρήστο Σαλτζετάκη. Στην πολύ βουίκη συγκινητική αυτή γιορτή παραβρέθηκαν ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας, Απόστολος Κακλαμάνης και Χρήστος Οικονόμου, και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, Παναγιώτης Μπασακάκος. Γενικός Διευθυντής της ΕΤ2 ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ ο Μιχάλης Δωρής. Ο Μιχάλης Δωρής έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων και είναι μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Τεχνών. Επιστρέφονται από αύριο οι πινακίδες και οι άδειες κυκλοφορίας, καθώς και οι άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που έχουν αφαιρεθεί μέχρι σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι στην απόφαση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι άδειες οδήγησης και οι πινακίδες που αφαιρέθηκαν για παραβάσεις του Point System,
για υπερβολικό θόρυβο και καυσαέρια, καθώς και για έλλειψη ασφάλισης. Μια ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Αρνητική απέναντι στις ειρηνευτικές προσπάθειες για την επίλυση του Μεσανατολικού, χαρακτήρισε σήμερα ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ τη συμφωνία για τη δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού ανάμεσα στους ηγέτες του Ισραήλ. Η συμφωνία προβλέπει αφενός μεν απαγόρευση οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης της Ισραηλινής ηγεσίας με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, αφετέρου τη δημιουργία 8 νέων Ισραηλινών επικισμών στα κατεχόμενα, περιοχή όπου βάσει της διακήρυξης του Αλγερίου πρόκειται να συσταθεί το ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Στη νέα Ισραηλινή κυβέρνηση συνασπισμού, πρωθυπουργός παραμένει ο Γιτζάκ Σαμίρ, ενώ ο Σιμών Πέρες θα είναι αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών. Μετακινούμενος από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο θα αναλάβει ο αρχιτέκτονας της Ισραηλινής επιδρομής στο Λίβανο, Άριελ Σαρόν. Το Υπουργείο Άμυνας διατηρεί ο Γιτζάκ Ραμπίν. Στο μεταξύ, η ηγεσία των σκληροπυρηνικών Παλαιστινίων, που έχουν την έδρα τους στη Δαμασκό, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα τορπιλήσουν με κάθε μέσο τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Γιασέρ Αραφάτ, τον οποίο θα επιχειρήσουν και να καθαιρέσουν από την ηγεσία της PLO. Ο Γιασέρ Αραφάτ, στα πλαίσια της εκστρατείας του να εξασφαλίσει υποστήριξη στο Παλαιστινιακό πρόβλημα, επισκέπτεται τη Γιουγκοσλαβία. Σε συντονισμένες εμπριστικές ενέργειες, αποδίδει η Βρετανική αστυνομία τις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα το πρωί σε πολλά καταστήματα της χώρας. Μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε πολυκατάστημα στο Πλήμουθ, ενώ πυρκαγιές μικρότερης έντασης, που προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές, εκδηλώθηκαν στο Λονδίνο και στο Κάρντιφ. Στο Λονδίνο, στόχος των εμπριστών ήταν τα καταστήματα Harrods και Selfridges. Δρυμή ψύχος και σφοδρές χιονοπτώσεις πλήττουν τη γειτονική μας Γιουγκοσλαβία, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 27 βαθμούς Κελσίου υπό το 0 και τα χιόνια έχουν αποκλείσει πολλά χωριά στα νότιο-ανατολικά της χώρας. Σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια διαμερίσματα της χώρας θα υπάρχει συννεφιά με βροχές, χιόνια στα όλα τα ορεινά, καθώς επίσης πιθανόν και στα βόρεια παιδινά, ενώ λίγες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις δυτικές και κυρίως στις νότιο-δυτικές περιοχές. Και στην υπόλοιπη χώρα βέβαια θα υπάρχει συννεφιά, αλλά οι βροχές εδώ είναι πιθανές. Οι άνεμοι στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν ανατολική, βόρεια-ανατολική, μέτρη και πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρή, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή. Όσο και θερμοκρασία, αυτή θα σημειώσει άνοδο ως προς την ελάχιστη τιμή της. Μια ματιά τώρα στα βαρομετρικά υφανιακά συστήματα, που βλέπουμε το ψυχρό μέτωπο στην Ανατολική Ευρώπη, αυτό κινείται ανατολικά. Ο αντικυκλώνας θα επεκταθεί πάνω από την χώρα μας, ενώ το βαρομετρικό χαμηλό στην κεντρική Μεσόγειο κινείται αργά ανατολικά, νότιο-ανατολικά. Πιο αναλυτικά λοιπόν σήμερα. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα προβλέπεται συννεφιά με βροχές, χιόνια στα ορεινά και στην αρχή της ημέρας πιθανόν στα βόρεια παιδινά, ενώ τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις δυτικές και κυρίως στις νότιο-δυτικές περιοχές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχει τοπική συννεφιά παροδικά αυξημένη με πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές, βόρεια-ανατολικές διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή και στην αρχή της ημέρας τοπικά και πρόσκαιρα πολύ ισχυρή, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πλέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θερμοκρασία θα ανέβει ως προς την ελάχιστη τιμή της και θα κυμανθεί. Στα βόρεια παιδινά υπηρετικά από 5 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 6 βαθμούς, στα δυτικά και στα υπόλοιπα παιδινά υπηρετικά από 4 μέχρι 12 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου από 6 μέχρι 14 βαθμούς. Η Καλαμάτα θα έχει συννεφιά με παροδικές βροχές και πιθανή καταιγίδα, ανέμους νότιος μέτριος και πρόσκαιρα ισχυρούς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 μέχρι 14 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται αρή συννεφιά που κατά τόπους παροδικά θα είναι αυξημένη και ενδέχεται να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι μέτρη και πρόσκαιρα ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί μεταξύ 4 και 13 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται συννεφιά με βροχές, ηχερό νερό και χιόνια στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτρη και η θερμοκρασία θα ανέβει ως προς την ελάχιστη τιμή της και θα κοιμαθεί στην πόλη από 2 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 4 βαθμούς πάνω. Την Πέμπτη θα υπάρχει τοπική συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ προς το βράδυ είναι πιθανόν να βρέξει στην νότιο-δυτική Ελλάδα πάλι. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές, βόρεια-ανατολικές διευθύνσεις μέτρη μέχρι ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.